Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ Έξοδος διοργάνωσε ενημερωτική καμπάνια για το πρόβλημα της αντιμετώπισης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, υπεύθυνοι του θεραπευτικού προγράμματος μοίραζαν στους πολίτες δωρεάν έντυπο υλικό, καθώς και χειροποίητα προϊόντα από τα μέλη του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης. Στόχος της διοργάνωσης να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, αλλά και εκείνοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να ενημερωθούν για τα προγράμματα απεξάρτησης, αφού η μάστιγα των ναρκωτικών χτυπά και μικρότερες ηλικίες, ξεκινώντας πλέον από τα 13 έτη, λόγω αδυναμιών των οικογενειών αλλά και του ψυχισμού των ατόμων, προκειμένου να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Εμείς καλούμε τις οικογένειες να ανοίξουν, να πλησιάσουν, να ενημερωθούν. Νομίζω ότι πια στις εποχές μας, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να μιλάμε, να κλείνουμε προβλήματα και να μιλάμε για στίγμα. Για τι ηλικίες μιλάμε, δηλαδή ο χρήστης από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο παιδί? Η ηλικία όλο και μικραίνει. Μιλάμε πλέον για 13-14 χρονών ανθρώπους ότι μπαίνουν στη χρήση. Και βέβαια, όσο περισσότερο μένει ένας άνθρωπος στη χρήση, τόσο χειρότερα είναι, τόσο διευρύνονται τα προβλήματά του, τα οποία έτσι κι αλλιώς είχε για να μπει στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Και με αυτή την έννοια, όσο νωρίτερα η οικογένεια δραστηριοποιηθεί, τόσο καλύτερα είναι για όλους. Ο χρήστης, για να ξεκινήσει ναρκωτικά, τα προβλήματα που μου είπατε ξεκινάνε από την ίδια την κοινωνία ή από την ίδια την οικογένεια? Κοιτάξτε, το πρόβλημα των ναρκωτικών, το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι πολυδιάστατο. Έχει να κάνει με τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός, με κοινωνικούς παράγοντες, αλλά κυρίως, εμείς αυτό υποστηρίζουμε, με τις σχέσεις που δημιουργούνται στην οικογένειά του. Το μήνυμα της διοργάνωσης ήταν ότι στην κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη.